έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού αλλά και κρουσμάτων γρήπης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Σέντερ ονομίατρος, διευθυντής υγείας της ΠΕΚΑΒΑΛΑΣ Χρήστος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος επανέλαβε ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούν τόσο για τον κορονοϊό όσο και για την γρήπη. Παρατηρείται έξαρση κρουσμάτων όχι μόνο του κορονοϊού αλλά και άλλων ιώσεων. Και αναμένουμε στο επόμενο διάστημα αυτά τα φαινόμενα να ενταθούν. Ήδη ακούμε ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, σε αντίθετα από ό,τι πιστεύουν πολλοί, η άμυνα δυναμεί, έχουμε περισσότερες λοιμώξεις. Άρα λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να προστατεύεται κυρίως από την μετάδοση και για ιούς που μεταδίδονται το πνευστικό ιό στα παιδιά και έχουμε εξάρσεις και εκεί. Είναι σημαντικό επίσης όπου έχουμε εμβόλιο να το κάνουμε. Ειδικά για τη γρήπη, αλλά και για τον κορονοϊό. Όσοι δεν έχουν κάνει ή όσοι έχουν κάνει πολύ πριν την τελευταία δόση. Παράλληλα σημείωσε ότι θα υπάρξει η έξαρση νοσηλιών και στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σημειώνοντας βέβαια το γεγονός ότι δεν παρατηρούνται νέες μεταλλάξεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην χώρα μας. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα κρούσματα κορονοϊού, αλλά όπως είπα θα έχουμε εξάρσεις των αναπνευστικών λοιμώξεων το επόμενο διάστημα. Άρα το νοσοκομείο θα δεχτεί μια πίεση στα εξωτερικά ιατρία. Είναι αναπόφευκτο. Γι' αυτό εμείς πρέπει να προστατευτούμε από μόνοι μας. Για να μην φτάσουμε να αρρωστήσουμε και να τρέχουμε στα νοσοκομεία. Ειδικά οι ευαίσθητοι πληθυσμοί. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, καρδιαγγειακά προβλήματα. Αυτοί πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Η οποιαδήποτε λίμωξη σε αυτούς μπορεί να είναι δύσκολη, να διαδράμει δύσκολα. Είχαμε κάποια νέα μετάλλαξη στην περιοχή μας που να μας ανησυχεί. Μετάλλαξη η οποία να έρθει στη χώρα και να έχει έρθει και στην περιφέρεια και είναι τα Καβάλας. Παγκοσμίως δεν έχουμε κάτι καινούριο και αυτό είναι καλό. Δηλαδή φαίνεται ότι ο ιός έχει σταθεροποιηθεί κάπου στην Όμικρον, με μεταλλάξεις της Όμικρον. Αυτό είναι καλό με την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο ο παγκόσμιος πληθυσμός το γνωρίζει όσον αφορά το αμυντικό του σύστημα. Από εκεί και μετά όμως, εάν δεν ξέρουμε τι θα προκύψει με τον κορονάιο, είναι ένας ιός ο οποίος μεταλλάσσεται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Άρα λοιπόν, προς το παρόν, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν αναμένουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Κάποιες εξάρσεις σίγουρα θα έχουμε, αλλά δεν αναμένουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι βλέπουμε τώρα.